على تواجدكم في هذه المسيرة المميزة التي تعبر عن تضامنكم مع الشعب الفلسطيني في غزة وفي كل فلسطين المحتلة. ومن هنا σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας στην απόψινή εκδήλωση ως ένδειξη συμπαράστασης στον αγωνιζόμενο Παλαιστινιακό λαό στη Γάζα και σε όλη την κατεχόμενη Παλαιστίνη. ومن هنا أحيي شعبنا الفلسطيني في غزة. أحيي أطفال غزة ونساء غزة ورجال غزة. Από εδώ στέλνουμε ένα χαιρετισμό στο λαό μας στη Γάζα, στις γυναίκες της Γάζας, στα παιδιά της Γάζας. وكل شبر فيك يا غزة التي تشبعين دائما بالعزة والفخر. Χαιρετίζουμε κάθε σπίθα μία από τη Γάζα που δίνει μαθήματα αξιοπρέπειας και ηρωισμού. ولا ننسى شعبنا المرابط في الضفة الغربية المحتلة. Και δεν ξεχνάμε τον αγωνιζόμενο λαό μας στη Δυτική Όχθη. وشعبنا في الشتات الذي لا بد أن يعود إلى وطنه فلسطين. Και τον λαό μας στη Διασπορά που θα επιστρέψει στην πατρίδα του την Παλαιστίνη. ودائما بوصلتنا القدس عاصمتنا الأبدية وتاج على رؤوسنا جميعا. Η πηξίδα μας ήταν, είναι και θα είναι πάντα η Ιερουσαλήμ, η παντοτινή πρωτεύουσα του Παλαιστινιακού λαού και του Παλαιστινιακού κράτους. أيها الرفاق المناضلون في هذه اللحظات الصعبة التي تسيل فيها شلالات من دماء أطفال وأبناء شعبنا. Φίλες και φίλοι, αυτές τις δύσκολες ώρες που το αθώο αίμα των γυναικών και των παιδιών των Παλαιστινίων στη Γάζα ρέει. أنقل لكم تحيات نضالية حارة باسم الشعب والقيادة الفلسطينية. Σας μεταφέρω ένα θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό από ολόκληρο τον Παλαιστινιακό λαό και από την ηγεσία του. الذي علم وأعطى الرسالة أن الحرية تأتي من فلسطين وسجل أعظم التضحيات والكفاح لنيل حقوقه المشروعة. Ο λαός μας που δεν έχει πάψει ποτέ να αγωνίζεται για το φυσικό δικαίωμά του στην ελευθερία, στην ανεξαρτησία και στη ζωή. أفتخر اليوم وأنا أمامكم ممثلا لشعب عظيم وأمامي شعب صديق وعظيم يفهم معنى الحرية والنضال والاحتلال ألا وهو الشعب اليوناني الصديق. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος σήμερα που στέκομαι ενώπιον σας εκπροσωπώντας έναν σπουδαίο ηρωικό λαό και μιλώντας μπροστά σε έναν άλλο σπουδαίο ηρωικό λαό, τον ελληνικό λαό. ودعونا اليوم أن نوجه رسالة للعالم بأن الاحتلال البربري والإرهابي على شعبنا الفلسطيني لا بد أن ينتهي. Στέλνουμε μήνυμα σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο ότι αυτή η τρομοκρατική εγκληματική κατοχή θα τελειώσει. وقد سقط القناع عن هذا الكيان الظالم المحتل وهو يمارس أبشع أنواع الانتهاكات الدولية ضاربا بعرض الحائط القانون الدولي مؤكدا لجميع أحرار العالم أنهم دولة إرهابية. Σήμερα έπεσαν οι μάσκες και φάνει το πραγματικό πρόσωπο της Ισραηλινής κατοχής, μιας κατοχής που παραβιάζει κατάφορα όλο το διεθνές δίκαιο, μια εγκληματική παράνομη κατοχή. ومن هنا أدعو اليونان الصديقة وكل دول العالم أن يدينوا العنصرية والكراهية
والتمييز والوحشية الذي يمارسه الإرهاب الإسرائيلي. Από εδώ καλώ τη φίλη Ελλάδα και όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να καταδικάσουν την Ισραηλινή κατοχή, να καταδικάσουν το μίσος, να καταδικάσουν τη μυσαλλοδοξία και τα εγκλήματα της Ισραηλινής κατοχής. كما أدعو الحكومة اليونانية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية تطبيقا لقرار البرلمان الذي نحن نتواجد أمامه الآن. Καλό επίσης τη φίλη ελληνική κυβέρνηση να θέσει σε εφαρμογή την απόφαση της Βουλής των Ελλήνων μπροστά στην οποία στεκόμαστε και να αναγνωρίσει το ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος. كما وأوجه تحية إلى أسرانا البواسل في سجون الاحتلال الإسرائيلية. Απευθύνω ένα θερμό χαιρετισμό στους ηρωικούς Παλαιστίνιους κρατούμενους, 5,000 κρατούμενους στις Ισραηλινές φυλακές. وأن شعبنا سوف ينتصر مهما طال الزمان وأن هذا الاحتلال زائل لا محالة. Ο λαός μας θα νικήσει, η κατοχή θα τελειώσει. وأخيراً أحييكم أيها الرفاق وأحيي اتحاد نقابات البامي. Τέλος, χαιρετίζω όλους εσάς, σας ευχαριστώ όλους, χαιρετίζω τα συνδικάτα του ΠΑΜΕ. وأحيي رئيس حزب الشيوعي السيد كوتسوباس. Εκφράζω τις θερμές προσωπικές ευχαριστίες μας στον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για την παρουσία του μαζί μας, τον κύριο Κουτσούμπα. الذين نظموا هذه المسيرة العظيمة التي ترسل رسالة للعالم. Ευχαριστούμε θερμά το ΠΑΜΕ για τη διοργάνωση αυτής της μεγαλειώδους συγκέντρωσης η οποία στέλνει ένα ξεκάθαρο δυνατό μήνυμα σε όλο τον κόσμο. Ότι ο Παλαιστινιακός λαός δεν είναι μόνος. وأن صوت الشعوب المنتفضة والمناضلة هي التي سوف تبقى تغرد الحرية لفلسطين. Και ότι όλοι οι ελεύθεροι λαοί, όλοι όσοι αγαπούν και αγωνίζονται για την ελευθερία στον κόσμο, σήμερα φωνάζουν υπέρ της Παλαιστίνης σε ολόκληρο τον κόσμο. فلا حرية ولا سلام ولا استقرار بلا فلسطين والقدس عاصمتها الأبدية. Δεν θα υπάρξει ούτε ειρήνη, ούτε λύση χωρίς την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. وعاشت الصداقة اليونانية الفلسطينية. Ζήτω η Ελληνοπαλαιστινιακή φιλία. Λευτερία στην Παλαιστίνη. Λευτερία, λευτερία στην Παλαιστίνη. Λευτερία, λευτερία στην Παλαιστίνη.